Καλημέρα κύριε Καραθανσόπουλε. Καλημέρα κύριε Τσίμα, εσάς και στους ακροατές μας. Η ΑΧΑΕ είναι μακριά από τη Θράκη, αλλά η Θράκη, η μειονότητα, τέλος πάντων έγινε εθνικό θέμα συζήτησης. Και αναρωτιέμαι τι λέτε για όλα αυτά, τι λέει το ΚΚΕ για όλο αυτό, για τον τρόπο που γίνεται αυτή η κουβέντα. Κοιτάξτε, γίνεται μια επικίνδυνη εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας και από την ελληνική άρχουσα τάξη με τα κόμματά της και από την τουρκική. Και βεβαίως αυτό το παιχνίδι είναι διαχρονικό, δεν το βλέπουμε τώρα πρώτη στιγμή. Που όμως δεν απαντά στα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της μειονότητας. Άρα καταλαβαίνω ότι λέτε ότι το πρόβλημα της προσπάθειας της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει ή να παρέμβει στη μειονότητα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Το οποίο είναι διαχρονικό. Πάντοτε το προξενείο στην Κομωτινή παρενέβαινε σε μια προσπάθεια ακριβώς να στηρίξει συγκεκριμένους υποψήφιους από όλα τα αστικά κόμματα κατά καιρούς, διαχρονικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Σε μια συνολικότερη προσπάθεια που κάνουν στο να υπάρξει αυτός ο λεγόμενος συλλογικός αυτοπροσδιορισμός, το οποίο είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, γιατί κύριε Τσίμα, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά. Στα Βαλκάνια, όλες αυτές οι αλλαγές που έγιναν στο χάρτη των Βαλκανίων τα τελευταία 20-30 χρόνια έγιναν με αφορμή αυτή την απαράδεκτη λογική του ατομικού αυτοπροσδιορισμού που καλλιέργησε τον εθνικισμό, αλλαγές των συνόρων, κράτη προτεκτοράτα. Άρα λοιπόν σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντικών εξελίξεων και για την Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου ουσιαστικά προωθείται με γοργούς ρυθμούς η διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με την άμεση παρέμβαση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται βάσεις φωτιά στην πυρητιδαποθήκη, κατά τη γνώμη μας. Και αυτό γιατί και η ΜΕΝ από μεριάς της Ελλάδος και η ΔΕ από μεριάς της Τουρκίας, αστικές τάξεις, δεν ενδιαφέρονται για τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η μειονότητα και τα οποία είναι πάρα πολλά. Εδώ έχουμε κάθε χρόνο καταγράφονται χιλιάδες άντρες και ιδιαίτερα νέα παιδιά της μειονότητας να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες για να βρουν δουλειά. Η καπνοπαραγωγή, οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην υγεία. Όχι μόνο στο νοσοκομείο της Κομωτινής, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ολόκληρος δήμος. Ο δήμος Αριανών που δεν έχει ούτε ένα κέντρο υγείας. Οι δυσκολίες που έχουν οι μαθητές στο να μετακινούνται από τα χωριά τους στα σχολεία, οι τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία που υπάρχουν. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχωρίζεις από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι και το ελληνικό λαϊκό στοιχείο στην περιοχή της Θράκης. Και με βάση το φύλο, την εθνότητα, το θρήσκευμα. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται να αποκρουστούν αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίηση από τη μία και την άλλη πλευρά της μειονότητας, κατά τη γνώμη μας, γιατί είναι επικίνδυνο θέμα. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα έτσι όπως τα περιγράφετε και τη λύση τους πάντως, υποτίθεται ότι αυτό που περιγράφεται είναι η εθνική πολιτική στη Θράκη. Έχουμε το πρόσφατο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία πάνω κάτω αυτά που λέτε και εσείς λέει, δηλαδή σεβασμός δικαιωμάτων, λύση προβλημάτων, ανάπτυξη στην περιοχή, ανάπτυξη των υποδομών της. Θα σας θυμίσω ότι αντίστοιχες προτροπές, οι οποίες δεν έπιασαν τόπο, έχουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι πρώτο φανές αυτό το πόρισμα που βγήκε στη Θράκη, έχουν βγει και στο παρελθόν αντίστοιχα πορίσματα που όμως επί της ουσίας όχι μόνο δεν βελτίωσαν την κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων της Θράκης, είτε είναι της μειονότητας είτε όχι, αλλά αντίθετα έγιναν αφορμή για να εξυπηρετηθούν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια. Να σας θυμίσω στο παρελθόν τα επιχειρηματικά κουφάρια τα οποία είχαν ενταχθεί στον νόμο τους αναπτυξιακούς σε εκάστοτε στην περιοχή της Θράκης, τα οποία ποτέ δεν λειτουργήσαν. Στην περίφημη βιομηχανική ζώνη, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ένα ευχολόγιο επί της ουσίας που με αφορμή την οξυμένη κατάσταση θέλει να δώσει περαιτέρω κίνητρα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στα επενδυτικά του σχέδια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι βελτιώνεται η θέση των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί σας είπα και πριν, τα προβλήματα είναι τεράστια, υψηλή ανεργία, οι μετακινήσεις εργαζόμενων, ιδιαίτερα της μειονότητας στις χώρες του εξωτερικού,
μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο μετακινούνται. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, τέτοιου είδους θέματα λοιπόν απλά και μόνο αναφέρονται, παραμένουν ως ευχολόγια για τη συνολικότερη λογική η οποία υπάρχει. Είναι ακριβώς το πώς στο όνομα του κέρδους και της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας θα υπονομευτούν τα εργατικά δικαιώματα και οι ανάγκες του λαού. Τώρα, συνολικά προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την δεύτερη καμπάνια, γιατί έχουμε αυτή την πρωτοτυπία, δύο εκλογές που γίνονται μια μετά την άλλη με διαφορετικό εκλογικό νόμο, η πρώτη από τη δεύτερη. Την προηγούμενη φορά το κεντρικό θέμα συζήτηση ήταν οι συνεργασίες, ποιος θα κυβερνήσει με ποιον, πώς θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό πια δεν υπάρχει ως συζήτηση, είναι σαν ένα μόνο κόμμα να διεκδικεί την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει από εκεί και πέρα μια συζήτηση ή μια αντιπαράθεση για το ποιος και πώς θα κάνει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω πώς το ΚΚΕ βρίσκει τον εαυτό του σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, εμείς λέμε καθαρά, η κυβέρνηση θα σχηματιστεί στις 25 του Ιούνιου από τις εκλογές. Ήταν μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδύναμη και ισχυρή. Το θέμα είναι ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που είναι προδιαγεγραμμένη και που θα σημαίνει νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Και το λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη θητεία πάρα πολλά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ευρηματικά, από τη στιγμή που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι από το 2019 είχαν γίνει 1.300 ψηφοφορίες, η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ψήφο ήταν στο 81% και Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στο 94%. Και λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι οι κατευθύνσεις, οι διρεκτίβες, οι υποχρεωτικές οδηγίες. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι συμπληρωματικές δυνάμεις. Και η τυχόν ισχυροποίηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα δώσει μια νομιμοποίηση ακόμη μεγαλύτερη στην αντιλαϊκή πολιτική που θα ασκήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης, ούτε κατά τη γνώμη μας είναι διέξοδο να σκορπίσει ψήφος δεξιά και αριστερά. Το αντίπαλο δέος στην κυβερνητική πολιτική μπορεί να είναι μόνο η οργανωμένη πάλι του λαού. Ο λαός δηλαδή να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Και ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ είναι εγγυητής για αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αντιπαλέψουμε την ασκούμενη πολιτική που θα έχουμε από τις 26 του Ιούνιου και μετά, πρέπει να αναδειχθεί ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ και να μην σκορπίσει η ψήφος της λαϊκής δυσαρέσκειας σε κόμματα συμπληρώματα ή σε διάτοντες αστέρες που τα έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν τέτοια κόμματα, τι ρόλο παίξανε και ποια ήταν η κατάληξή τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καθανασόπουλε, καλή δύναμη. Και εγώ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.